Είμαστε στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Λουτρακίου σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη βραδιά και εκδήλωση για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Οι παλέμαχοι της Βουλής των Ελλήνων μαζί με τους παλέμαχους μπάσκετ Λουτρακίου ενώσανε δυνάμεις σε έναν αγώνα ο οποίος επί της ουσίας ήταν αγώνας για να πάρει πνοή η προσπάθειά μας, να πάρει δύναμη η ελπίδα μας και να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν φτάσει στην πείνα μέσα από ένα σύστημα που τους έκανε να αξιοπρεπείς. Εμείς είμαστε εδώ, ακριβώς. Εμείς είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε πολύ καλύτερα από ότι ο καθένας μόνος του. Πρέπει να γίνουμε επιτέλους ομάδα και να πάψουμε να είμαστε μονάδα. Μαθαίνουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα εγγεγραμμένα στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λουτρακίου Καραχαρασίου. Τι σηματοδοτεί αυτό, η ανθρωπιστική κρίση? Κύριε Κομινάκη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια βιώνουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Τα γεύματα αγάπης και εδώ στο Λουτράκι με το κοινωνικό παντοπολείο και στους ιερούς ναούς των Μητροπόλεων, όπως είναι στον Απόστολο Παύλο της Κορίνθου και στην μεταμόρφωση Σωτήρα στο Κιάτο. Αυτά υποδηλώνουν ανθρωπιστική κρίση. Μα δεν υπάρχει. Ζούμε σε μια πραγματική κοινωνία και όχι σε μια εικονική πραγματικότητα και την βλέπουμε γύρω μας. Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο βήμα για να έρθει αργότερα η ανάπτυξη. Δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για ανάπτυξη αν δεν μιλήσουμε πρώτα για αλληλεγγύη. Και εγώ σας ευχαριστώ.